με τον Υπουργό, αν θα συναντηθούμε. Ναι, θα πάει κάποια επιτροπή δική σα. Εμείς θέλουμε να συναντηθούμε με τον Υπουργό, προσπαθούμε να βρούμε με ποιον πρέπει να μιλήσουμε. Ακόμα δεν ξέρουμε. Με τους βουλευτές πάντως δεν έχουμε. Δεν έχουμε επικοινωνία με τους βουλευτές. Άλλος είναι κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι. Πήρατε τους βουλευτές και δεν απάντησαν, δηλαδή. Όχι, δεν πήραμε τους υπουργούς. Γιατί? Γιατί το πρόγραμμά του νομίζω δεν το βγάζουν οι βουλευτές. Κάποιος που ρωτήσαμε πού μπορούμε να συναντήσουμε τον υπουργό έχει με το γραφείο τύπου κάτω στην Αθήνα. Αυτό κανονίζει τα ραντεβού του. Αν ψηφιστούν όλα αυτά, ποια θα είναι η στάση απέναντι στους τοπικούς βουλευτές καταρχήν? Οι τοπικοί βουλευτές έχουν πάρει ήδη την απόφαση, παιδιά. Το ξέρετε. 222 βουλευτές, αυτά είναι τα προαπαιτούμενα. Που ψηφίστηκαν τον Αύγουστο. Οι βουλευτές της Καβάλας. Πάμε στα τωρινά που δεν θα τα ψηφίσουν 222. Πώς θα χαρακτηριστούν όποιοι τα ψηφίσουν τα επιπλέον? Γιατί αν είχαν ψηφιστεί, τότε δεν τα ξαναφέραν τώρα. Εσύ πιστεύεις πως δεν θα τα ψηφίσουν? Δεν ξέρω, ρωτάω τι θα είναι για εσάς αυτοί οι άνθρωποι να τα ψηφίσουν. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιο συγκεκριμένο. Δεν άκουσα τι είπες. Δεν είναι προσωπικό το πρόβλημα. Δεν έχουμε εμείς πρόβλημα με το συγκεκριμένο. Εμείς με την πολιτική τους έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με το χ βουλευτή, με το χ υπουργό ή με το χ. Εγώ τον κύριο Αποστόλου δεν τον ξέρω. Στη φωτογραφία τον ξέρω τον άνθρωπο. Εγώ έχω πρόβλημα. Δηλαδή αν θα φύγει ο Αποστόλου και μπει ένας άλλος υπουργός, θα αλλάξει αυτό? Όχι. Αν δεν θα το ψηφίσει ο χ βουλευτής της Καβάλας, δεν θα βρεθεί ένας ψη να το ψηφίσει. Θα το ψηφίσει. Το θέμα είναι η πολιτική αυτή να μην περάσει. Δεν μπορεί να περάσει. Δεν μπορεί να περάσει. Δεν έχουμε προβλήματα προσωπικά με κανέναν βουλευτή, με κανέναν υπουργό. Σας είπαμε, εμείς δεν έχουμε την όρεξη να είμαστε στους δρόμους. Εμείς θα θέλαμε να είμαστε στα χωράφια μας, να δουλεύουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, να παράγουμε τροφή για τον λαό, για τον κόσμο. Κύριε Μελισσάκη, αποζημιώσεις πήρατε ή περιμένετε ακόμα? Ακόμα δεν βγήκαν τα αποτελέσματα από τον ΕΔΑ. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Για προχόπτωση που έγινε και χαλάζει που πέσανε το καλοκαίρι στο Δήμο Ελευθερών. Στον πρώην Δήμο. Θα πάρει το λόγο. Όπως θες, ας πούμε. Να μιλήσω. Δηλαδή σαν εκπρόσωπο. Να μην είναι να πούμε μονοδιάστατο. Εντάξει, αφού δεν θα είστε πολύ διαστάσεις, θα μιλήσω κι εγώ. Θα πάω. Λίγο μετά το μικρόφωνο, παιδιά. Ποιο είναι το μικρόφωνο? Πολλά. Εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, λέγομαι Γιώργος Παγώνης, είμαι εκπρόσωπος των Αλλιών του Δήμου Παγκαίου Καβάλας και θέλω να πω και εγώ από τη δική μας τέλος πάντων πλευρά ότι κατεβαίνουμε μαζί με τους αγρότες και μαζί με τους κλινοτρόφους σε αυτή τη διαμαρτυρία την οποία έχουμε προσχεδιάσει, ας πούμε, για τα νέα μέτρα που θέλει να λάβει η κυβέρνηση και τα οποία θεωρούμε ότι είναι άκρος επώδυνα για το δικό μας το κλάδο. Αν αυτοί οι κύριοι αναλογιστούν μόνο σε ποιες συνθήκες, κάτω από ποιες συνθήκες εργάζονται οι αλλιείς, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, θα πρέπει να το σκεφτούν 10 φορές, όχι μία φορά, να το σκεφτούν πραγματικά 10 φορές για αυτό που θέλουν, για αυτό το νόμο που θέλουν να εφαρμόσουν, ας πούμε, σχετικά με το ασφαλιστικό, με τη φορολογία. Παλεύουμε με τα στοιχεία της φύσης για να βγάλουμε ένα μεροκάματο και το γνωρίζουν, πιστεύω, αυτοί. Και θέλουμε πάνω σε αυτό, ας πούμε, να τους πούμε με αυτή τη στάση που θέλουν να κρατήσουν, με αυτή την κινητοποίηση που θέλουν να κάνουμε, ότι να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά πριν να αποφασίσουν κάτι τέτοιο, γιατί θα μας στείλουν πραγματικά όχι στη φτωχοποίηση, αλλά πολύ πιο κάτω από τη φτωχοποίηση. Είμαστε ήδη, ας πούμε, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, δεν έχουμε τα απαιτούμενα, δεν έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο στα σκάφη μας να πάμε στη δουλειά και αυτοί συνεχίζουν να μας φορολογούν άγρια. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο κατεβαίνουμε και εμείς από τη δική μας, το δικό μας κλάδο, μαζί με τους αγρότες και τους κοινοτρόφους και καλούμε όχι μόνο τον κλάδο τον οποίο ανήκουμε, αλλά όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους συνταξιούχους,
τους επαγγελματίες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εργάτες και εν γέννη όλο τον κόσμο να κατέβουν και να συμπαρασταθούν σε αυτόν τον αγώνα, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Όλοι είμαστε μία οικογένεια και πρέπει όλοι μαζί αυτή τη στιγμή να φωνάξουμε, να αντισταθούμε για τα μέτρα που πρόκειται να μας στείλουν εκεί που θέλουν να μας στείλουν αυτοί. Γιατί εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι αντικειμενικός σκοπός της κυβέρνησης και των ταγιστών είναι να μας στάσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν στη στοχοποίηση, όσο πιο γρήγορα μπορούν να παρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας, τις δουλειές μας και να ξεπουλήσουν το κράτος. Αυτό πιστεύουμε εμείς. Και αν θέλει ο κόσμος να αντισταθεί, να έρθουν όλοι να φωνάξουν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.